Χαίρομαι, κύριε Πρόεδρε, που προεξοφλείτε ότι η ομιλία μου θα είναι μια εμπειρία ζωής για τα παιδιά τα οποία θα δείτε. Ακούσουν, τα καλωσορίζουμε και εμείς στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από 3 μήνες από το βήμα της Βουλής, είχα μιλήσει για πολιτική σκευωρία. Είχα καταγγείλει τις παρεμβάσεις των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ στο κράτος, καθώς και το παρακράτος, το οποίο πάει να στηθεί στη δικαιοσύνη. Όλα αυτά με αφορμή ένα υπαρκτό εταιρικό σκάνδαλο, και αναφέρομαι βέβαια στην υπόθεση Νοβάρτης, που η κυβέρνηση προσπαθεί να μετατρέψει σε υποτιθέμενο πολιτικό σκάνδαλο. Πρόκειται για ομή παραβίαση των αρχών και των κανόνων του κράτους δικαίου. Με βάση καταθέσεις άφαντων μαρτύρων και πρωτοφανείς μεθοδεύσεις, στοχοποιήθηκαν και συκοφαντήθηκαν 2 τέος πρωθυπουργοί, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και 6 υπουργοί. Ήρθαν για δεύτερη φορά μέσα σε 3 μήνες σε αυτήν την αίθουσα να υπερασπιστούν την αθωότητά τους. Και για δεύτερη φορά ο κύριος Τσίπρας, ο ενορχιστρωτής αυτής της σκευωρίας, δεν είχε το θάρρος να καθίσει στο έδρανο του Πρωθυπουργού να τους ακούσει. Κρύφτηκε στο γραφείο του. Πριν από 3 μήνες είχα επισημάνει αναλυτικά πώς παραβιάζεται το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Είχα μιλήσει για θεσμική εκτροπή. Είχα εξηγήσει ότι με τους χειρισμούς της κυβέρνησης ουσιαστικά συγκαλύπτεται το ελληνικό σκέλος ενός αναμφισβήτητου οικονομικού σκανδάλου με διεθνή διάσταση. Και είχα καταθέσει και μια σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις για περαιτέρω εξυγίανση του φαρμακευτικού κυκλώματος, μια προσπάθεια που ξεκίνησε και απέδωσε καρπούς την περίοδο 2012-2015. Αλλά σε αυτές τις πολύ συγκεκριμένες προτάσεις δεν βρήκα για άλλη μια φορά καμία ανταπόκριση. Αντίθετα, οι άθλιες συμμορίες συνεχίζουν τη δράση τους, εκμεταλλευόμενοι τον πόνο των πιο αδύναμων συμπολιτών μας και κυρίως την αδιαφορία και την ανικανότητα της σημερινής κυβέρνησης. Κάτι που επιβεβαίωσε και η πρόσφατη τραγική ιστορία με τα αντικαρκυνικά φάρμακα. Είχα επίσης προβλέψει ότι η στημένη αυτή υπόθεση θα καταλήξει σε ένα θλιβερό σκηνικό με 10 κάλπες ντροπής. Είχα πει με καθαρά λόγια ότι πρόκειται για μια χυδαία απόπειρα της συμπολίτευσης να σπηλώσει τους πολιτικούς της αντιπάλους. Σήμερα δικαιωνόμαστε πλήρως. Δεν θα επιμείνω στη νομική πλευρά της υπόθεσης Νοβάρτης. Τα νομικά επιχειρήματα εξάλλου παρουσιάστηκαν με άρτιο τρόπο από τους συζητητές μας. Θα σταθώ όμως στην πολιτική πτυχή του θέματος. Στο πόρισμά της, η κυβερνητική πλειοψηφία παραδέχεται με τον πιο φανερό τρόπο ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής για κανένα πολιτικό πρόσωπο. Αποφασίσατε τη σύσταση της προκαταρκτικής επιτροπής, κρίνοντας προφανώς ότι η Βουλή είναι αρμόδια να εξετάσει το θέμα. Και επικαλεστήκατε, όπως σας είπε και ο κύριος Βορύδης, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μέχρι σήμερα, το τι λέει το άρθρο 86 του Συντάγματος. Και τώρα που έπεσαν οι μάσκες, πάτε να βγάλετε την υπόθεση από πάνω σας και έρχεται σήμερα να μας πει ο κύριος Τσίπρας, να μας πείτε όλοι σας, ότι δεν έχει αρμοδιότητα η Βουλή και ότι αρμοδιότητα έχει η δικαιοσύνη. Αλλά σας ερωτώ ευθέως, κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η δικαιοσύνη δεν ερευνά ήδη την υπόθεση? Η εισαγγελέας, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει ζητήσει ως όφιλε να κάνει το άνοιγμα λογαριασμών 10 πολιτικών προσώπων? Περίμενε
κανείς δικαστής τον κύριο Τσίπρα για να ερευνήσει την υπόθεση? Ασφαλώς και όχι. Η πολιτική σκηνοθεσία λοιπόν που στήθηκε στη Βουλή είχε έναν μοναδικό σκοπό. Να συκοβατηθούν πρόσωπα και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Γιατί σε 56 σελίδες του πορίσματος το μόνο που κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία είναι να ψελίζει νόμους, διατάξεις και παλιές εκθέσεις. Καμία λέξη για την ουσία της υπόθεσης. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Οβάρτη σε όλες τις συνεδριάσεις ασχολήθηκε μόνο με τα διαδικαστικά θέματα. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο επιτροπής να ασχολείται μόνο με τον προγραμματισμό εργασιών, αλλά τελικά να μην εργάζεται. Και πώς να εργαστεί, άλλωστε, όταν η πλειοψηφία επέλεξε να μην εξετάσει σε βάθος την υπόθεση. Όπως ζητούσαμε εμείς και οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση από την πρώτη στιγμή. Γιατί βλέπετε, η κυβερνητική πλειοψηφία από την πρώτη στιγμή απέκλεισε την εξέταση μαρτύρων που θα στήριζαν, υποτίθεται, τις κατηγορίες τους. Τρεις κουκουλοφόροι μάρτυρες. Ουδείς γνωρίζει την ταυτότητά τους και ποτέ δεν ελέγχθηκε η αξιοπιστία τους. Ζήσαμε έτσι μία ακόμα παγκόσμια πρωτοτυπία. Σύσσωμη αντιπολίτευση και όλοι οι εμπλεκόμενοι να ζητούν την αποκάλυψη της αλήθειας, ενώ αυτοί που δρομολόγησαν τη σύσταση της Επιτροπής να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Την ίδια ώρα, μάλιστα, που διαθέτεται και την πλειοψηφία στην Επιτροπή. Επανέρχομαι στην ουσία και συνοψίζω τα συμπεράσματα τα οποία θα έπρεπε να σας κάνουν να ντρέπεστε για τις επιλογές σας. Πρώτον, δεν προέκυψε κανένα αδίκημα σχετικά με δωροδοκία, δωροληψία και απιστία. Ειδικά δε για την υπόθεση της απιστίας, κάνατε λάστιχο την αρμοδιότητα της Επιτροπής. Ενώ στη Βουλή ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ την συμπεριέλαβαν στο κατηγορητήριο, στην Επιτροπή επικαλεστήκατε αναρμοδιότητα επειδή διαπιστώσατε ότι αφορούσε και τον κύριο Κουρουπλή. Δεύτερον, η κυβέρνηση έπεσε στην παγίδα την οποία ίδια έστησε. Έστειλε την υπόθεση στη Βουλή με το άρθρο 86 του Συντάγματος, αλλά η Επιτροπή αρνήθηκε την εφαρμογή του ίδιου άρθρου γιατί προβλέπει, λένε, την εξάλληψη του αξιόπινου των πράξεων. Αναρωτιέμαι, δεν το γνωρίζατε αυτό από την αρχή? Και σε κάθε περίπτωση, αν θέλατε την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης, τι σας εμπόδιζε να ελέγξετε τυχόν αξιόπινες πράξεις στην Επιτροπή και να αποφασίσετε στη συνέχεια αν αυτές πρέπει ή δεν πρέπει να παραγραφούν? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Αν διερευνούσατε πραγματικά την υπόθεση, θα αποκαλυπτόταν πλήρως η σκευωρία την οποία στήσατε με τη συνδρομή των τριών κουκουλοφόρων. Και αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που τελικά η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε την αποκάλυψη της αλήθειας. Γιατί αν το αποτονούσε, δεν θα αποκαλύπτονταν μόνο η σκευωρία, αλλά και η ίδια η σκευωρή. Και γι' αυτό εμείς δεν προτιθέμεθα να συμμετέχουμε σε μία ψηφοφορία φιάσκο με 10 κάλπες ντροπής. Αυτή την άθλια μεθόδευση αρνούμαστε να νομοποιήσουμε. Μείνετε εσείς και ψηφίστε μαζί με τη Χρυσή Αυγή και τον κύριο Καμένο, ο οποίος δεν εμφανίστηκε καν σήμερα σε αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα. Για άλλη μια φορά, να υπενθυμίσω. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η μεθόδευση που πήγε η κυβέρνηση να στήσει γύρω από την υπόθεση της Νοβάρτης δεν άντεξε τελικά στο φως των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Αφήνει βέβαια πίσω της την οσμία ενός παρακράτους που δεν δίστασε να παραβιάσει βάναυσα τη διάκριση των εξουσιών και να χρησιμοποιήσει τη δικαιοσύνη ως εργαλείο εξόντωσης των πολιτικών της αντιπάλων. Όταν η Νέα Δημοκρατία αναλάβει τη διακυβέρνηση, να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι θα πέσει άπλετο φως σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Στήσατε μια πρωτοφανή σκευωρία στα κοινωνιστικά χρονικά. Και να ξέρετε
ότι αυτό θα το βρείτε μπροστά σας. Δεν σας το λέω αυτό καθ' οποιοδήποτε τρόπο εκδικητικά. Είναι κάτι, προσέξτε, που θα το κάνει ούτως ή αλλιώς η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, γιατί, σας το είπαν κιόλας οι εμπλεκόμενοι, θα το διεκδικήσουν πρώτα απ' όλα αυτοί οι οποίοι συκοφαντήθηκαν. Μια δικαιοσύνη την οποία εσείς προσπαθείτε με πρωτοφανή τρόπο να χειραγωγήσετε. Αλλά με τη δικιά μας διακυβέρνηση εγγυώμαι προσωπικά ότι θα ανακτήσει πλήρως την αυτονόητη ανεξαρτησία της, όπως συμβαίνει σε κάθε ευνομούμενο κράτος. Και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι θα κάνει ό,τι πρέπει για να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη και ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές της σκευωρίας που στήσατε. Γιατί κάθε πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα ούτε εκβιάζεται, ούτε χειραγωγείται. Το κράτος δικαίου είναι εδώ για να προστατεύσει κάθε Έλληνα πολίτη από κάθε άδικη κατηγορία, με την τήρηση των νόμων και των δικονομικών κανόνων. Και όχι με ευτράπελα, όπως το χθεσινό, ο Υπουργός Δικαιοσύνης με 10 μέρες καθυστέρηση έσπευσε να ενημερώσει τη Βουλή ότι οι μηνύσεις των κυρίων Σαμαρά, Βενιζέλου, Αβραμόπουλου μπαίνουν στο αρχείο, ενώ κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από κανέναν δικονομικό κανόνα. Θα τα πείτε μετά. Κύριε Τσίπρα, δεν είστε εδώ πέρα να με ακούσετε, αλλά φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε τουλάχιστον τη συζήτηση από τη τηλεόραση. Στη συζήτηση του Φεβρουαρίου είχα πει ότι δεν είχατε το πολιτικό θάρρος να κοιτάξετε στα μάτια τον κύριο Πικραμένο στη συγκλονιστική του ομιλία, ούτε όμως και τον κύριο Σαμαρά και τους άλλους εμπλεκόμενους που εξέθεσαν με αφοπλιστικό τρόπο τη σκευωρία την οποία στήσατε σε βάρος της παράταξής μας. Έκτοτε, κανείς δεν διανοήθηκε να κάνει ούτε μία δήλωση αποκατάστασης των 10 πολιτικών σας αντιπάλων, των οποίων την πολιτική τιμή και την προσωπική υπόλοιψη προσβάλλατε με πρωτοφανή τρόπο, προδικάζοντας τάχα την ενοχή τους. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να το πω. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι μόνο μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει το ψέμα δεύτερη φύση. Είναι κάτι δυστυχώς πολύ χειρότερο. Γίνατε μέσα σε μόλις 3,5 χρόνια ένα καθεστωτικό σύστημα εξουσίας χωρίς κανέναν ηθικό φραγμό. Δεν είστε απλά πρώτοι στα λόγια και τα ρουσφέτια και ουραγοί στη δουλειά και το αποτέλεσμα. Είστε κάτι πολύ χειρότερο. Σαν το οξύ διαβρώνετε σταγόνα-σταγόνα τα θεμέλια του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Προσπαθείτε κάθε μέρα να κάνετε πράξη την ασύλληπτη ρίση σας ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Χρησιμοποιείτε τους μηχανισμούς της εξουσίας για να στοχοποιήσετε όχι μόνο τους πολιτικούς σας αντιπάλους, αλλά και τις οικογένειές τους. Στην ουσία, με όλα αυτά τα οποία κάνετε, με τη γλώσσα την οποία χρησιμοποιείτε, όχι μόνο εσείς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ίδιο το Πρωθυπουργικό Γραφείο, δεν αποδέχεστε καν το βασικό κανόνα της δημοκρατικής αντιπαράθεσης, που είναι ο στοιχειώδης δημοκρατικός σεβασμός του δημοκρατικά εκλεγμένου αντιπάλου σας. Θέλετε να οδηγήσετε απροκάλυπτα τη χώρα σε ένα διχασμό, σε ένα βαθύ νέο διχασμό, σε μία απέλπιδα προσπάθεια να περιορίσετε την πολιτική συντριβή σας. Κρατάτε κάθε μέρα ζωντανή τη χειρότερη μορφή του αυριανισμού. Και το κάνετε για να κρύψετε την απερίγραπτη ανικανότητά σας, τις δικές σας τραγικές επιλογές και δυστυχώς συνεχίζετε ακάθεκτα στον ίδιο δρόμο. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε για τη σκευωρία της Νοβάρτης, εξηφαίνεται μια νέα σκευωρία, αυτή τη φορά σε βάρος του ελληνικού λαού. Μια σκευωρία με πολλά νέα ψέματα. Γιατί είναι ψέματα τα περί τέλους των μνημονίων, όταν έχετε ήδη ψηφίσει μέτρα ύψους 5,1 δις έως το 2021 και έχετε βάλει υποθήκη τη δημόσια περιουσία ως το 2115.
Είναι ψέματα τα περί δήθεν μεταμνημονιακής εποχής, ενώ έρχονται νέες βαριές μειώσεις σε παλιές και νέες συντάξεις, μείωση του αφορολόγητου, πλήρης κατάργηση του ΕΚΑΣ, νέοι φόροι και εισφορές και φυσικά αυξημένος ΦΠΑ στα νησιά. Τις τελευταίες μέρες είδα ότι με κάποια προπαγανδιστικά τερτύπια αφήσατε υπονοούμετα ότι δήθεν μπορεί και να επανεξετάσετε τι θα κάνετε με την άγρια περικοπή των συντάξεων. Προσέξτε, αυτή την πολιτική, την οποία εσείς έχετε υπογράψει, εσείς έχετε ψηφίσει, εσείς έχετε προκαλέσει με την πολιτική σας και αναγκαστήκατε και χθες βέβαια να παραδεχθείτε με δήλωση ανώτατης κυβερνητικής πηγής, μπορούμε να φανταστούμε ποια είναι, ότι φυσικά θα την υλοποιήσετε γιατί εσείς την ψηφίσατε. Και είναι ακόμα μεγαλύτερο ψέμα η δήθεν καθαρή έξοδος, που σημαίνει στην αλήθεια να περάσουμε από φθηνό δανεισμό από ευρωπαϊκά κεφάλαια σε ακριβό δανεισμό από τις αγορές, ενώ παραμένουν όλες οι βαριές μνημονιακές υποχρεώσεις. Κάποτε, σας θυμάμαι, στη φάση της εξαλωσύνης του πρώτου εξαμήνου του 2015, όταν διαπραγματευόσασταν με τα πουκάμισα έξω και ζητούσατε τότε χρηματοδότηση χωρίς μνημόνιο. Και μετά από 3,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα και του κύριου Καμένου στην εξουσία, το συνοθήλευμα που μας κυβερνά οδηγεί τη χώρα σε ένα ακόμα μνημόνιο χωρίς αυτή τη φορά χρηματοδότηση. Μπράβο σας. Είναι νέο ψέμα βέβαια ότι η χώρα θα ξαναγίνει οικονομικά ανεξάρτηση όταν υπάρχει διαρκής έλεγχος των Βρυξελών. Πότε βαφτίζεται, είστε πολύ ευρηματικοί πάντως με τις λέξεις, αυτό πρέπει να σας το αναγνωρίσω, πότε βαφτίζεται αυτήν τον έλεγχο των Βρυξελών ενισχυμένη επιτήρηση και πότε εργαλείο. Και είναι βέβαια ψέμα, μεγάλο ψέμα, να μιλάτε για υπεραπόδοση της οικονομίας και να χρησιμοποιείτε για να υποστηρίξετε τον ισχυρισμό σας αυτό το υπερπλεώνασμα, λες και δεν είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Ένα υπερπλεώνασμα το οποίο το μαζεύετε από φάρμακα που δεν δίνετε στα νοσοκομεία, από νέες συντάξεις που δεν εκδίδετε, από επιστροφές φόρων που δεν κάνετε στους δικαιούχους, από ληξιπρόθεσμα χρέη που δεν πληρώνετε και από δημόσιες επενδύσεις που δεν πραγματοποιείτε. Έτσι χτίστηκε το υπερπλεώνασμα το οποίο διαφημίζετε. Και είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή σας να πανηγυρίζετε σήμερα, γιατί βγάζετε μεγαλύτερο πλεώνασμα από αυτό που σας ζητήθηκε, το βγάζετε από τις τσέπες των Ελλήνων για να πάει στις τσέπες των δανειστών. Των δανειστών βέβαια, οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία υπενθυμίζουν ότι το μείγμα των δημοσιονομικών μέτρων της τελευταίας τριετίας είναι αποκλειστική πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Το λέω και πάλι για να γίνει απολύτως κατανοητό. Η συνειδητή διάλυση της μεσαίας τάξης είναι δική σας επιλογή. Η υπερφορολόγηση της παραγωγικής οικονομίας για να χτίσετε το κομματικό σας κράτος είναι δική σας επιλογή. Η εξάρτηση πολλών συμπολιτών μας από επιδόματα φτώχειας για να τους εχμαλωτήσετε κομματικά είναι δική σας επιλογή. Και πλησιάζει η ώρα που για αυτές τις επιλογές σας θα λογοδοτήσετε στον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία εδώ και πολύ καιρό έχει ανοιχτά διατυπώσει το αίτημά της για εκλογές. Και η χρονική λήξη της Δανειακής Σύμβασης αποτελεί ένα σημείο καμπής για να κριθεί μια κυβερνητική θητεία που έδειξε τα όρια και τις δυνατότητές της. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να ανταποκριθεί. Αν όντως πιστεύει ο κύριος Τσίπρας ότι τα μνημόνια τελειώνουν, ας ρωτήσει τους πολίτες. Αν υπερηφανεύεται για το τι έχει κάνει, ας το ζυγίσει στην κρίση των ψηφοφόρων.
Και αν πιστεύει σε καθαρές εξόδους, ας ζητήσει την καθαρή απάντηση των Ελλήνων. Καθαρή απάντηση, με καθαρούς κανόνες και με μια ξεκάθαρη απάντηση από σας, κύριε Τσίπρα και κύριε Σκουρλέτη, που είστε και ο αρμόδιος υπουργός. Κοιτάξτε, έχουμε προτείνει εδώ και 2 χρόνια το σπάσιμο των μεγάλων εκλογικών περιφερειών, όπως είναι η Β' Αθηνών, αλλά και τη δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Επανέλαβα την πρότασή μου αυτή πριν από λίγες μέρες. Αλλά και πάλι αποφύγατε να απαντήσετε με ένα ξεκάθαρο ναι ή με ένα ξεκάθαρο όχι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας έλεγε πριν από λίγες μέρες ότι η κατάτμιση της Β' Αθηνών αποτελεί αναγκαία θεσμική τομή. Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, παραβιάζετε ανοιχτές θύρες. Έχω ζητήσει την κατάτμιση της Β' Αθηνών από το 2004, όταν εκλέχτηκα πρώτη φορά βουλευτής. Μισό λεπτό. Παρακαλώ, μην απορείτε μεγαλοφόνος. Αλλά σταματήστε. Σας παρακαλώ. Μαζί με την κατάτμιση της Β' Αθηνών. Παρακαλώ. Γιατί τέτοια νευρικότητα. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε. Γιατί τέτοια νευρικότητα. Περιμένετε, θα απαντήσετε εφόλης της ύλης. Και θα απαντήσει και ο Πρωθυπουργός, θέλει ή δεν θέλει. Θα καταλάβετε σε λίγο και το πώς. Είναι εξίσου όμως, εξίσου σημαντικό, να αποκαταστήσουμε και την αδικία που γίνεται σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας. Είναι που μας ακούνε σήμερα από τα πέρατα του κόσμου. Είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και δεν μπορούν να δαπανίσουν ένα δυσβάστακτο ποσό για να έρθουν να ψηφίσουν. Ξέρετε, οι συμπολίτες μας που είχαν τα προσόντα αλλά και τις ψυχικές αντοχές να κυνηγήσουν το μέλλον τους εκτός συνόρων έχουν κάθε δικαίωμα να θέλουν να συνδιαμορφώσουν το μέλλον της πατρίδας μας, γιατί στην Ελλάδα θέλουν να επιστρέψουν. Λοιπόν, δεν μπορείτε λοιπόν άλλο να κρύβεστε πίσω από αστείες υπεκφυγές. Και επειδή δεν έχω άλλο τρόπο να σας φέρω στη Βουλή να τοποθετηθείτε επί του θέματος, θυμίζω κύριε Πρόεδρε, και είστε προσωπικά υπεύθυνος γι' αυτό, ότι εκκρεμεί εδώ και 18 μήνες πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία δεν εισάγεται με προσωπική σας ευθύνη για συζήτηση στην Ολομέλεια. Επειδή λοιπόν δεν έχω άλλο τρόπο να φέρω τον κύριο Τσίπρα στη Βουλή, καταθέτω αίτημα προημερησίας συζήτησης με μόνο αντικείμενο την ψήφο των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Θέλετε, δεν θέλετε, κύριε Τσίπρα, θα έρθετε στη Βουλή να μιλήσετε για το θέμα αυτό. Δεν θα κρύβεστε για πάντα. Και σας προσκαλώ. Σας προκαλώ και σας προσκαλώ να πείτε δημόσια σήμερα στους πολίτες γιατί αρνείστε τη δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες, ειδικά σε αυτούς που έφυγαν τα τελευταία χρόνια. Στην πλειονότητά τους είναι νέοι άνθρωποι και είναι φανερό ότι φοβάστε την κρίση τους. Γιατί αρνείστε να το εξηγήσετε το αυτονόητο δικαίωμα να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικία τους όποιο κόμμα πιστεύουν ότι μπορεί επιτέλους να οδηγήσει την Ελλάδα στην οριστική έξοδο από την κρίση, ώστε να μπορέσουν και αυτοί μια ώρα αρχίτερα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, να ενωθούν και πάλι με τις οικογένειές τους. Και ελπίζω, κρατάω μια μικρή ελπίδα ότι θα κάνετε τελικά το σωστό. Αλλά αν παρά τα αυτά δεν το κάνετε, που το θεωρώ και το πιο πιθανό, θα το κάνουμε εμείς την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές. Γιατί
Πιστέψτε με, οι εκλογές δεν θα αργήσουν. Κανείς, ούτε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, δεν πιστεύει ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας. Και τα διλήμματα των εθνικών εκλογών για την επόμενη μέρα είναι διλήμματα ξεκάθαρα. Εμείς δημιουργούμε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία η οποία προτάσει την αλήθεια απέναντι στο ψέμα, την ασφάλεια απέναντι στο φόβο, τα έργα απέναντι στα λόγια, την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία απέναντι στην εσωστρέφεια και την παρακμή. Προσωπικά δεν συμβιβάζομαι και είμαι σίγουρος ότι δεν συμβιβάζεται και η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων με μια πραγματικότητα στην οποία η πολυδιαφημισμένη επιστροφή στην κανονικότητα, αυτή που διαφημίζει ο κύριος Τσίπρας στα τηλεοπτικά του σποτ, σημαίνει απλά την παράταση της σιωπηλής παρακμής. Δεν συμβιβάζομαι με μια Ελλάδα που σέρνεται μέσα σε μια παρατεταμένη μιζέρια, αδυνατώντας να ακολουθήσει τη σύγχρονη εποχή. Και δεν συμβιβάζομαι με μια Ελλάδα που μικραίνει και μαζί της αισθάνεται ότι μικραίνουν και πολλοί συμπολίτες μας. Έχω πλήρη επίγνωση της ευθύνης να ηγούμε σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Μιας ιστορικής παράταξης που αποτελεί σήμερα τη Μεγάλη Κήτη, στην οποία ενώνονται πολίτες από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Πολίτες που έχουν συνειδητοποιήσει ότι η χώρα χρειάζεται πάνω απ' όλα μια μεγάλη αναγέννηση για να ξεφύγει οριστικά από τη μιζέρια που την έχει καταδικάσει η κυβέρνηση τον κύριο Τσίπρα και Καμένο. Γι' αυτό και δεν ζητώ από τους πολίτες κομματική συστράτευση, αλλά εθνική συμπόρευση. Χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο παρά ποτέ την ενότητα του έθνους σε ένα κοινό όραμα εθνικής αναγέννησης. Γνωρίζω καλά ότι το έργο της επόμενης μέρας δεν θα είναι εύκολο. ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ήδη διαφαίνεται ότι επιδιώκουν να αφήσουν πίσω τους την καμένη γη. Είμαι όμως βαθιά πεπισμένος ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε πρόγραμμα και ξέρουμε με ποιους θα το κάνουμε πράξη. Αλλά κυρίως έχουμε θέληση και βαθιά πίστη στις δυνατότητες των Ελλήνων. Το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει. Η χώρα και οι πολίτες αξίζουν πολύ καλύτερα και οι συμπολίτες μας θα σας το δείξουν αυτό αργά ή γρήγορα στις επόμενες εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ.